Ο δήμαρχος της ΝΑΒΟ. Γιάννης Κόκουρας. Γιάννης Κόκουρας. Κόκουρας, ναι. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Μπορεί να είναι καλημέρα. Μέρα. Τι γίνεται τώρα, κύριε Δήμαρχε, άρχισαν να συμβαίνουν αυτά οι κενώσεις προς εσάς? Πραγματικά, γιατί ενώ η κακοκαιρία Ντάνιελ πέρασε, τα απόνερά τους βρίσκονται σε εμάς. Έχει ανέβει η στάθμη στον Ποινιό πάρα πολύ από χθες το βράδυ. Είμαστε όλο το βράδυ λιποδός, δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Και έχει ανοίξει το ανάχωμα σε 2-3 σημεία και το νερό περνάει από την πλευρά. Βρίσκονται δύο μεγάλοι οικισμοί, ο Πελώνας και ένας στο Βρυότοπος, σε κοντινή απόσταση. Και επειδή υπάρχει κίνδυνος να φύγει μεγάλο κομμάτι του αναχώματος και να πλημμυρίσει όλη η περιοχή, δώσαμε πολύ εκένωση. Μετά από εισήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι πολλοί κόσμος σε αυτές τις περιοχές, κύριε Δήμαρχε? Ο Αμπελώνας είναι μια κομμόπολη 5.000 κατοίκων τουλάχιστον και ο Βρυότοπος είναι γύρω από 20 άτομα. Άρα πρέπει να φύγει όλος αυτός ο κόσμος προς τον Τύρναβο, προς εσάς. Ναι, γιατί και προς τη Λάρισα είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μετακινηθούν και προς τη Λάρισα εύκολα. Ναι. Γιατί και από εκεί που περνάει ο Ποινιός έχει πρόβλημα η κάθοδος προς τη Λάρισα. Οπότε πήραμε την απόφαση να έρθουν. Άρχισε αυτή η μετακίνηση, έχετε εικόνα? Ναι, έχω δώσει εντολή. Έρχονται λεωφορεία. Η αστυνομία έχει 3 περιπολικά, 4 κάνουν γύρες και ενημερώνουν τον κόσμο. Στάθηκε 112 σε όλους τους δημότες μας. Έχω ανοίξει το κλειστό γυμναστήριο. Έχουν παραγγείλει καθίσματα που μπορούμε να βάλουμε τον κόσμο μέσα. Έχουν φέρει λεωφορεία να μετακινηθούν όσοι δεν έχουν αυτοκίνητα. Και ξεκινά. Μακάρι να αντέξει το υπόλοιπο του αναχώματος και να πέσει στη στάση του κόσμου και να μην γίνει τίποτα. Αν δεν αντέξει, μετά τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα χειροτερέψουν. Έτσι περαιτέρω. Άρα μπροστά μας είναι ακόμα μεγάλες δυσκολίες, κύριε Δήμαρχε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Πραγματικά τις έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι ποσότητα νερού θα φύγουν από πάνω από Τρίκαλα και από Καθίστα. Αυτά τα νερά όλα πέφτουν στον Ποινιό, ό,τι έρχεται από πάνω. Στους παραποτάμους και οι παραπόταμοι τα διοχετεύουν στον Ποινιό τελικά. Όλα, όλα. Το κεντρικό πάνω που διασχίζει και μαζεύει όλα τα νερά είναι ο Ποινιό. Άρα αναμένεται να φουσκώσει κι άλλο, έτσι όπως μας το λέτε. Δεν ξέρουμε. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες τι γίνεται. Πάντως, χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί είχε ανωδική τάξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα μαθούν. Στα πόσα μέτρα είναι η στάθμη τώρα? Η στάση δεν ξέρουμε, αλλά το ανάχωμα που βρίσκουμε εγώ εδώ πέρα, αυτό που κλείσαμε τώρα, ναι, και έχει ανοίξει 2-3 σημεία, το νερό είναι στο 1,5 μέτρο από το τελικό ύψος του αναχώματος. Μας έλεγαν γύρω στα 9,5 νωρίτερα, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό. Μετρήθηκε γύρω στα 9 μέτρα στο πράγμα της Γυρτώνης. Ναι. Ας πάμε καλά, κάπου εκεί ήταν, 9 με 9,5. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά από τη στιγμή που άνοιξε σε ένα σημείο, υπάρχει κίνδυνος να φύγει μεγάλο τμήμα του αναχώματος. Κύριε Κόκουρα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Να είστε καλά, καλή δουλειά, καλή δύναμη και σε εσάς.